Μετά από τρει ημέρε εντατικών διαπραγματεύσεων στι Βρυξέλλες, οι αρχηγοί των κρατών μελών ακόμα δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε συμφωνία για του όρου του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψη από τον Κορονοϊό. Το ακριβέ μέγεθο του πακέτου σε ό,τι αφορά την κλίμακα του πακέτου και την ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων παραμένει σημαντική διαφωνία παρά τι χθεσινοβραδινέ συζητήσει. Σε αυτέ τι αίθουσε, γίνονται οι συνομιλίε για το προτινόμενο πακέτο των 1,68 τρισεκατομμυρίων ευρώ, έναν επτάετή προπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψη. Οι ηγέτε των κρατών τη Ανατολική Ευρώπη είναι αντίθετοι με τι νομικέ δεσμεύσει. Οι ηγέτε του Νότου απορρίπτουν το αίτημα των λεγόμενων τεσσάρων φιδωλών για μειωμένο ποσό που θα συνοδεύεται από οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Η πραγματικότητα αυτή τη συνόδου κορυφή είναι στην ουσία ίδια με κάθε άλλη σύνοδο κορυφή. Ο καθένα από του ηγέτε εδώ πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του με κάτι που θα μπορέσει να πουλήσει για να κερδίσει του ψηφοφόρου. Αυτή όμω είναι διαφορετική γιατί τα χρηματικά ποσά που είναι υποδιαπραγμάτευση είναι τόσο μεγάλα και τα ρίσκα είναι υψηλότερα από ποτέ. Ο Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε προβάλλει την πλέον στεναρή αντίσταση στα σχέδια που βρίσκονται στο τραπέζι, επιμένοντα σε ανώτατο επιχορηγήσεων αξία 350 δισεκατομμυρίων ευρώ, προτιμώντα τα δάνεια με αυστηρού μάλιστα όρου. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψη, οι ηγέτε επιμένουν σε ομόφωνη απόφαση για την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψη. Στην ουσία, κάθε κράτο μέλο θα έχει την δυνατότητα να ασκήσει βέτο στα σχέδια ενό άλλου κράτου μέλους για το πώ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν επίση διαφωνίε για το πώ οι οικονομίε μπορούν να γίνουν φιλικότερε προ το περιβάλλον με αυτόν τον προπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πριν το τέλο του χρόνου.